και θα ήθελα να σας μιλήσω περισσότερο για όσα έχουν περίπου δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό στη Ζάκυνθο. Θα ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Και πάλι θα επαναλάβω εκείνο που λέει ο λαός μας, καλή αργά παρά ποτέ. Και εννοώ την υπόθεση των στροφάδων. Τα στροφάδια αμυδρά ξεκινήσανε την προετοιμασία για το έργο. Ένα έργο που έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Έχω και την σύμβαση που έχουμε υπογράψει με το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι εμείς, λέει ο κύριος Σαμαράς την εποχή εκείνη, πληρώσαμε για να φτιάξουμε τη μελέτη, εγκρίθηκε από το ΚΑΣ, αλλά από εκεί και πέρα αρχίζει εκείνη η γραφειοκρατία που είναι γνωστή στην Ελλάδα. Από πέρυσι, θυμόσαστε, μου λέγανε ξεκινάμε τον Ιούνιο, πήγαμε για τον Ιούλιο, πήγαμε για τον Αύγουστο, όλα ήταν τελειωμένα εκείνη την εποχή που λέμε, αλλά τέλος πάντων τώρα ξεκινάνε. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο εργολάβος έχει μεταφέρει ήδη τα εργαλεία που χρειάζεται, δηλαδή για να δουλέψει κυρίως και για τους ανθρώπους. Έχουν πάει 8 αντί 30 που πρόκειται να πάνε. Έχουν πάει τα κοντέινερς που θα μείνουν και ήδη υπάρχει μια πολύ καλή εξέλιξη. Από πλευράς λιμένος είχαμε μια δυσάρεστη έκπληξη ότι δεν ολοκληρώθηκε το έργο όπως έπρεπε για να διασφαλιστεί ο λιμενισμός μέσα σε ασφάλεια και η περιφέρεια έχει αναλάβει να το διορθώσει. Όμως, ας μην με ψημιρούμε, ξέρουμε ότι ζούμε στην Ελλάδα και ότι όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, εάν δεν τα πιέσεις και αν δεν τα κυνηγήσεις και αν δεν φωνάξεις και αν δεν απειλήσεις, δεν πραγματοποιούνται. Γίνανε όλα αυτά και επιτέλους ξεκινήσαμε. Με προηγούμενη υπουργό του πολιτισμού είχαμε ξεκινήσει σύμβαση η περιφέρεια, το Υπουργείο και η Μητρόπολης. Είναι εδώ τα συμβόλαια και τα έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, δόξα τω Θεώ, θα ξεκινήσουμε. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μεταβούμε να κάνουμε αγιασμό για την έναρξη του έργου. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε και ακούμε. Τι βλέπουμε και ακούμε? Ότι φτιάχτηκε μία εταιρεία αξιοποίησης του ναυαγίου η οποία ναυάγησε. Φτιάχτηκε μία επιτροπή η οποία βούλιαξε. Φτιάχτηκε μία άλλη επιτροπή η οποία πήγε τέλος Μαΐου και δεν έχει κάνει τίποτα. Ούτε πρόκειται να κάνει τίποτα. Διότι δεν ξέρει κανείς από αυτούς τι θέλουν. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, εάν εμείς δεν είχαμε διαμορφώσει το χώρο, αν δεν είχαμε κάνει μελέτη και αν όλα αυτά δεν τα είχαμε ξεκινήσει εμείς, θα καταλάβαινα. Όλα αυτά που δεν καταλαβαίνω είναι ότι επειδή δεν δώσαμε 5 εκατομμύρια δραχμές στον δασάρχη, μας είπε ότι τη μελέτη που έχουμε κάνει μας απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια εκεί γιατί είναι δασικό. Πώς ανταπεξέρθουν οι άλλοι που λένε αφού είναι δασικό? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Δεν είναι δίκαιο το ερώτημα? Λοιπόν, και όμως ο δασάρχης παραμένει στη θέση του. Λυπάμαι πάρα πολύ ότι ούτε και φέτος θα γίνει τίποτα. Γιατί εμείς δεν είχαμε κάνει περίφραξη επάνω, μιλάμε πάντα για επάνω. Για τα κάτω έχουν αναλάβει όλοι οι επαΐοντες και όλοι οι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του Παναγιώτη. Κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρθηκε και δεν συγκινήθηκε για τα μνημεία που είναι ένα γύρο. Για τα μνημεία. Ο Άγιος Γιώργης ο κάτω εκεί είναι χαρακτηρισμένο μνημείο από δεκάδες χρόνια. Ποιος ενδιαφέρθηκε και ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Για τον Παναγιώτη λοιπόν. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τον Παναγιώτη. Όποτε το φτιάξουν και όποτε δείτε άκρη να μου γράψετε. Γιατί? Είναι λεπτό το ζήτημα. Όποιος καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, ας το καταλάβει. Εμείς προσπαθήσαμε και θα προσπαθήσουμε. Θα συνεργαστούμε με όλες τις δυνάμεις και σας λέω ότι αυτό που κάμανε την κομπίνα να κάνουνε γυαλό 170 μέτρα από πάνω ήδη κατατέθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας για ακύρωση της πράξης. 170 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, γυαλός! Και δεν είδανε τον Αιγιαλό στον Άγιο Νικόλα
που έχουν φτιαχτεί εστιατόρια και τα λοιπά στον Αιγιαλό επάνω, απάνω στη θάλασσα. Δεν το είδε κανένας από αυτούς τους κυρίους που ενδιαφέρονται σήμερα. Υπευθύνους και ανευθύνους. Γι' αυτό παρακαλώ να έχετε λίγο υπομονή εσείς που βλέπετε από όλες τις πλευρές τα πράγματα και είστε υποχρεωμένοι να κρατήσετε ισορροπίες. Δεν θα αφήσουμε κανέναν, είτε Σουλεϊμάν λέγεται αυτός, είτε Κατάρ λέγεται αυτός, είτε Μποκές ή Μπικές ή Μπουκά ή Μπαφά ή Μπατού, δεν θα κάνουν κουμάντο στα δικά μας. Είμαστε αιώνες εκεί και αιώνες θα συνεχίσουμε να είμαστε. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Δεν αρνηθήκαμε ποτέ την συμμετοχή μας στο κοινωνικό έργο της Ζακύνθου και των κατοίκων. Και αν θέλετε να σας απαριθμίσω, θα το έκανα ευχαρίστως. Ξεκινώντας από το νοσοκομείο, ξεκινώντας από γήπεδα, ξεκινώντας με σχολεία, ξεκινώντας με πανεπιστήμια, μέχρι και σήμερα η φιλαρμονική της Ζακύνθου φιλοξενείται σε δικό μας κτίριο. Όταν αφήσανε οι αρμόδιοι δημόσιοι λειτουργοί, αφήσανε το νοσοκομείο και λαιλατήθηκε και δεν το αξιοποίησανε να νοικιάσουνε, να βάλουνε δημόσιες υπηρεσίες που πληρώνουν ακριβά ενίκια στην πόλη. Ναι. Λοιπόν, με τον μόνο που θα συνεργαστούμε και που μπορούμε να έχουμε αυτό είναι ο Δήμαρχος. Και με τον Δήμαρχο θα κάνουμε τα πάντα εκεί για να διαφυλάξουμε και την επισκεψιμότητα και την ασφάλεια. Αν έχετε κάτι να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Μας πετύχετε το ταξίδι στην Ιορδανία. Θα σας πω για την Ιορδανία. Στην Ιορδανία εγώ πήγα δεύτερη φορά. Αλλά φέτος μας είχε καλέσει η ίδια η κυβέρνηση της Ιορδανίας. Εκεί υπογράψαμε μία σύμβαση συνεργασίας με τον Υπουργό Τουρισμού της Ιορδανίας, της βασιλικής κυβέρνησης, η οποία η Ιορδανία, όπως ξέρετε, είναι εντελώς διαφορετική από οποιαδήποτε αραβική χώρα, από πλευράς πολιτισμού κτλ. Θαυμάσαμε τα κτίρια, τους δρόμους, δρόμοι δεκάδων χιλιόμετρων ή εκατοντάδων χιλιόμετρων να είναι απαστράπτοντες και δεξιά και αριστερά η καθαριότητά τους και η άσφαλτος να είναι γυαλί. Λοιπόν, εκεί τύχαμε μιας φιλοξενίας και μιας περιποίησης θαυμαστής. Υπογράψαμε με τον Υπουργό για τον θρησκευτικό τουρισμό που αντιλαμβάνεστε ότι αυτός εμπεριέχει ολόκληρο το φάσμα. Μόνο στη Ζάκυνθο δεν ξέρουν τι σημαίνει. Ξέρετε, στο ναυάγιο επάνω είναι η σπηλιά του Αγίου Γερασίμου. Είναι το κάτω Άγιος Γιώργης που είναι το μοναστήρι που χτίστηκε 4-5 αιώνες πριν. Είναι το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου που είναι και εκείνο από το 16ο αιώνα. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για αυτά. Κανένας, απολύτως κανένας. Ενδιαφέρονται για τον Παναγιώτη. Πάλι καλά. Δόξα τω Θεώ. Ο Παναγιώτης να τους είναι βοήθειά τους. Ναι. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ούτε και γι' αυτόν τελειώσανε. Ούτε αρχίσανε, ούτε τελειώνουνε. Εάν δεν είχα κάνει τη μελέτη για την προβολή του χώρου επάνω και την εξασφάλιση και τα λοιπά, το καταλαβαίνω. Ποιος αποδέχτηκε τη μελέτη, κανένας. Με απειλήσανε ότι αν την εφαρμόσω θα πάω φυλακή. Γιατί είναι δασικό. Εντάξει. Λοιπόν, δείτε τα πράγματα. Είμαστε αποδεκτοί σε ξένα μέρη μακρινά και εδώ έχουμε αντιμέτωπους τους τοπικούς. Στις εκλογές θα τα πούμε αυτά. Στις εκλογές. Γιατί εγώ είμαι δεσπότης 46 χρόνια και θα είμαι και του χρόνου αν ζω. Ενώ αυτοί έρχονται και παρέρχονται και γι' αυτό κοιτάζουν πώς θα αντιβολέψουν στο αρπακόλα.